να ευχηθώ σε όλους, σε όλες τις Όσες Ανέστη, χρόνια πολλά με υγεία. Και εκείνο που έχω να επισημάνω ότι για όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ στη διοίκηση, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη που είχαμε σαν επιχείρηση από όλα τα μέσα. Σήμερα έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε και τον Υπουργό δίπλα μας, που ήταν ένας στυλοβάτης όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και σε όλα, τον κύριο Θανασίου. Γιατί μπορώ να πω, χωρίς να θεωρηθεί ότι κάνω κομπλιμέντο σε κανέναν, ότι χωρίς τον κύριο Θανασίου η υπηρεσία δεν θα πήγαινε και τόσο καλά. Όταν αναλάβαμε το 19 περίπου στις αρχές του Δεκέμβρη και σε 15 μέρες έβγαινε ο μήνας, από τα πρώτα έργα τα οποία είχαμε επισημάνει ότι έπρεπε να πάρω σάρκα και οστά, ήταν το έργο της Βουρνάζων και ο Βιολογικός της Νότιας Πόλης. Παιδιά, σίγουρα μπορώ να πω όμως ότι αντιμετωπίσαμε τεράστιο πρόβλημα Γολγοθάς. Εμείς το πρώτο συμβούλιο που κάναμε στις 15 το Δεκέμβρη, μαζί με τα άλλα, ήταν πώς θα μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε, να εντάξουμε, να υλοποιήσουμε το βιολογικό της Νότιας Πόλης. Η συνέχεια όμως δεν ήταν και τόσο ευχάριστη. Πέφτουμε στην απεργία των μηχανικών, που αυτή η Επιτροπή έπρεπε να συνεδριάσει, να μας δώσει το OK για να κάνουμε τα άλλα βήματα. Η απεργία τους κράτησε 2,5 μήνες. Αφού υπονέλεξε η απεργία τους, πέσαμε σε έναν ανιστόρωτο Γολγοθά να μην συνεδριάζει η Επιτροπή. Και μετά από πολλές πιέσεις, μπορέσαμε να κλείσουμε κοντά χρόνο για να συνεδριάσει η Επιτροπή το μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τον άλλαξε πριν ο πρόεδρος της Επιτροπής και να πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό και σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε για μία απόφαση που έπρεπε να συνεδριάσει η Επιτροπή τουλάχιστον 8 με 9 μήνες. Απαράδεκτο. Μπορέσαμε λοιπόν εκεί να πάρουν την πρώτη απόφαση και από εκεί να αρχίσει η όλη η άλλη διαδικασία που έπρεπε να έχει γίνει. Παρένθεση, το έργο αυτό είχε μελετηθεί, όχι μελετηθεί, είχε προγραμματιστεί να γίνει το 1995. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα έργο που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί πριν μια 20ετία, όπως και τόσα άλλα. Η υπηρεσία, παρόλο που είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, είχαμε τουλάχιστον 100 άτομα έλλειψη από το οργανόγραμμα, έπεσε όλο το βάρος σε αυτούς τους λίγους ανθρώπους, στη Γενική Διευθύντρια, στον Διευθυντή Τεχνικών Έργων, τον κύριο Φεντανή, στους άλλους, στους προϊσταμένους. Και μπορώ να σας πω ότι υπερέβαλαν όχι μόνο τον εαυτό τους, υπεράνθρωπες προσπάθειες και συνεχίζουν με αυτό το ρυθμό και γι' αυτό τους ευχαριστώ, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύνταξη της μελέτης και όλα τα σχετικά, τα οποία δεν είναι τεσσόρες για να συγκουράζω, και να φτάσουμε στο σημείο και στο επίπεδο αυτό που να χρειαστεί πλέον, πέρα από τη δική μας διαδικασία, η χρηματοδότηση. Και εκεί απάνω και το μεγάλο κεφάλαιο. Σε όλα τα έργα που εκτέλεσε η ΔΕΙΑΛ, που είναι σε όλο το νησί, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, τεράστια. Και όταν λέω τεράστια, κυριολεκτό, με πάρα πολλές καθυστερήσεις έργων, τα έργα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί ήταν όχι μόνο για να αναβαθμίσουμε την περιοχή, όλο το νησί, αλλά παράλληλα και την ποιότητα των ανθρώπων και να φέρουμε και σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα σας παρακαλέσω πέρα όμως από το, θα πούμε στο κύριο θέμα όσον αφορά την νότια πόλη που σας καλέσαμε σήμερα, να δώσω το λόγο τον διευθυντή, τον κύριο Φετανή, για να δείτε το εύρος των έργων το οποίο είχαμε προγραμματίσει, είμαστε σε εκτέλεση και είχαμε και τις άμεσες χρηματοδοτήσεις και πάντοτε αυτό με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε ο Υπουργός ο κύριος Αθανασίου και τον έχουμε καλή επιτυχία τώρα πια που ξαναπέρασε τις εκλογές, γιατί είστε ένας στυλοβάτης όσον αφορά για τον τόπο μας. Και μην χρεωθεί αυτό ότι κάνω κανένα κομπλιμέντο τον κύριο Υπουργό. Κανένα.
Είχαμε να αντιμετωπίσουμε παντού προβλήματα. Στην Αγία Παρασκευή, στην Καλονή, στο Μόλιβο, στην Αγιάτο, στο Πογινήτο, στα Πατερά. Πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό τη προσπάθειά σας, σας ευχαριστώ για μια άλλη φορά. Και το τελευταίο το οποίο μας έλειπαν, το έργο της Νότιας Πόλης είχε δρομολογηθεί επί Τρίτσι, είχε ενταχθεί με 5 εκατομμύρια, αλλά είχε ένα υπόλοιπο γύρω στα 12 εκατομμύρια για να πάμε στην υλοποίηση όσον αφορά ολοκληρωμένο το έργο και ίδρυψη και αποχέτευση και μονάδες. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά να μας ανακοινώσει ο Υπουργός ότι τα χρήματα τα οποία φτάνουν περίπου στα 12 εκατομμύρια με τις προσπάθειες που κάνατε, είχαμε καλό και αίσιο τέλος. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Θα παρακαλέσω για να μην σας τρώω το χρόνο εδώ πολύ στην κυρία Γενική Διευθύντρια, τον κύριο Φετανή, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στηρίξατε την υπηρεσία και τα αναγνωρίζουμε αυτό πάντα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Φλόρο, για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στις υπηρεσίες, στις εισηγήσεις και στις αναφορές που θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου, και τον κύριο Υπουργό που παρόντες εμείς σαν υπηρεσιακοί παράγοντες όταν χρειάστηκε με τις συντονισμένες ενέργειες του Προέδρου και εκείνου προσωπικά να είναι πραγματικότητα όλα αυτά τα οποία προανέφερε ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε ο κύριος Φιντανής σας, μην σας κουράσει να σας πει την αρρύθμιση των έργων που είναι συγχρηματοδοτούμενα και επίσης των έργων τα οποία πάλι με τις συντονισμένες ενέργειες τόσο του Προέδρου, του κυρίου Φλόρου και του κυρίου Υπουργού μας επιχορήγησε το Υπουργείο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τρεις επιχορηγήσεις για υδρογεωτρήσεις, για πληρωτικό υλικό στην Αγία Παρασκευή που χρειάζεται το πρόβλημα το αρσενικό που έχουμε εκεί και για τη στύψη και αποσυντήρωση γεωτρήσεων που χρειάζονται εκεί. Πάλι οι συντονισμένες ενέργειες και η εμπιστοσύνη ήταν δεδομένη για να μπορέσουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα δεδομένη της υποστελέχωσης όπως προανέφερε ο Πρόεδρος, που αυτό πρέπει να το ακούμε και να το ετούμαστε πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε μία στελεχωμένη υπηρεσία για να ανταποκρίνεται ακόμα περισσότερο στις προκλήσεις και στις προτάσεις που κάθε φορά καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά τώρα της τεχνικής υπηρεσίας, από το 2017 μέχρι τώρα εκτελούμε ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο περίπου 50 εκατομμύρια και με την ένταξη τούτου το έργο φτάνουμε 62 εκατομμύρια. Παράλληλα, περιμένουμε, έχουμε υποβάλει και άλλες προτάσεις για ένταξη, όπως είναι η αποχέτευση της Καλονής, που περιμένουμε και εκεί αποτέλεσμα, είναι αξίας προϋπολογισμού 5.300.000 ευρώ, όπως και την δύο προτάσεις που έχουμε κάνει για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης δικτύου ίδρυψης ΔΕΙΑ Λέσβου, τόσο στο Δήμο της Δυτικής Λέσβου, όσο και στο Δήμο Μυτιλίνης. Αυτές οι προτάσεις είναι αξίας περίπου των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει βγει απόφαση ακόμη ένταξης, όμως είναι σε μια καλή πορεία. Τώρα, εκτελέσαμε στο Δήμο, στην πόλη της Μυτιλίνης, σημαντικά έργα ίδρυψης και εκτελούμε έργα που αφορούν την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης. Ένα έργο έχει ολοκληρωθεί, αντικαταστήσαμε 16 χιλιόμετρα και σε εξέλιξη είναι έργο που εκτελούμε τώρα για την αντικατάσταση 18 χιλιόμετρων δικτύου ίδρυψης, βασικών κλάδων του δικτύου, η ολοκλήρωση του οποίου θα αναβαθμίσει σημαντικά την ίδρυψη της πόλης. Επιπλέον, εκτελούμε έργα βιολογικών καθαρισμών και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στο Πολυχνήτο, στην Αγιάσο και στην Αγία Παρασκευή. Αυτά είναι σύνθετα έργα, είναι και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων. Η εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων του Πολυχνήτου είναι σε εξέλιξη, είναι σε καλή πορεία, όπως επίσης είναι σε εξέλιξη και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Αγιάσο.
Και επίσης μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης εκτελούμε έργο τηλεμετρίας προκειμένου να αυτοματοποιήσουμε την ίδρυψη της πόλης. Τώρα για το συγκεκριμένο έργο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και της αποχέτευσης της νότιας περιοχής, είναι ένα έργο που ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και 23 περίπου χρόνια. Η μελέτη η πρώτη υπογράφηκε το 2000. Υπήρξαν πάρα πολλές καθυστερήσεις επειδή άλλαξε η θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων 4 φορές και επιπλέον στο 2016, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος για την ημερομηνία, όταν εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, είχαμε ένσταση στους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν εκδοθεί σχετικά με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που θα αρχίσουν τώρα στη θέση της Αγριγιάς Καρατίου. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της νότιας περιοχής δημοπρατήθηκαν το 2020 και την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε η απόφαση από το Ελεκτικό Συνέδριο σχετικά με την ομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και το επόμενο μήνα θα υπογραφεί η σύμβαση προκειμένου να μπουν σε κατασκευή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων. Το έργο της αποχέτευσης ετοιμάστηκε πέρσι από την υπηρεσία. Η μελέτη και η πρόταση γενικά και υποβλήθηκε πέρσι, αν θυμάμαι καλά, τέτοιο καιρό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα έργο 12.990.000 ευρώ. Θα καλύψει την αποχέτευση των δημοτικών κοινοτήτων της Αγίας Μαρίνας, των ταξιαρχών και 5 οικισμών της Βαριάς, του Ακροτηρίου, της Νεάπολης, του Κουμκό, του Πληγωνίου και της Αγριαλιάς Κρατήγου. Η περιοχή είναι υποβαθμισμένη σημαντικά, το γνωρίζετε, και επιπλέον υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος ατομικό, γιατί η αποχέτευση γίνεται με το σύστημα των βόθρων. Υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση στα νοικοκυριά όλων αυτών των οικισμών και δημοτικών ενωτήτων που προαναφέραμε. Είναι ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, είναι για όλο το έργο, για την ολοκλήρωση όλου του έργου. Θα μείνουν και τα 5 εκατομμύρια από το Τρίτζι και συνεπώς ο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων συμπασουποιούνται στα 2.300 και τα υπόλοιπα θα πέσουν και αυτά στο δίκτυο αποχέτευσης. Συνεπώς ολοκληρώνεται και καλύπτονται όλες οι αποχέτευσεις όλων αυτών των οικισμών της νότιας περιοχής. Το έργο είμαστε σε πληρότητα μελέτες, μπορούμε να δημοπρατήσουμε με την απόφαση ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, διότι και στο πρόγραμμα Τρίτη υπάρχει ένταξη. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη ένταξη στο πρόγραμμα Τρίτη έγινε το 2019, στο τότε πρόγραμμα Φιλόδημος, και μετά έγινε μεταφορά το 2020 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Είναι ένα σημαντικό έργο που πάντα υπήρχε ενδιαφέρον τους κατοίκους για την υλοποίηση του και τώρα θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Θα εκτελεστεί τα επόμενα 2 χρόνια. Βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Περιλαμβάνει 3,5 περίπου χιλιόμετρα στον παραλιακό δρόμο που θα είναι ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός με 5 αντιλιοστάσια και άλλα 27 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης. Είμαστε με την κυρία Μπόκου 30 χρόνια περίπου στην υπηρεσία. Θυμόμαστε την πρώτη διακήρυξη που κάναμε για να εκπονηθεί η μελέτη. Η μελέτη έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε και εμείς που παραμένουμε εδώ πέρα βλέπουμε ότι και αυτή η μελέτη θα υλοποιηθεί.
Θέλω να πω όμως ότι η υπηρεσία μας είναι υποστηρεχομένη. Εκτελεί πάρα πολλά έργα. Από το 2017 γύρω στα 24 υποέργα και χώρια και τα έργα της συντήρησης που εκτελούμε. Διαχειριζόμαστε την ίδρυση και την αποχέτευση όλου του νησιού. Έχουμε τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ίδρυσης και αποχέτευσης όλου του νησί. Το επιστημονικό προσωπικό είναι 7 άτομα της τεχνικής υπηρεσίας και επιπλέον είναι λιγοστό και το έργα το τεχνικό προσωπικό. Η ΔΕΙΑΡ χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να φέρουμε σε πέρας το έργο που εκτελούμε, εκτελείται τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Ότι για να πάμε στην υλοποίηση του έργου βρέθηκαν εδώ πέρα ορισμένοι που πήγαν να τενάξουν το έργο στον αέρα με το σκεπτικό πιο. Και το λέω αυτό, κύριε Γιαννόπουλο, κύριε Πρόεδρε, Στρατήμηρο Γιάννη, όταν ήρθαν εδώ αλλεπάλληλες φορές με αστείους, ας πούμε κάτι άλλο, προβληματισμούς, ότι η μονάδα, αν θα γίνει σε αυτό το σημείο, θα μύριζε και έπρεπε να αλλάξουμε θέση. Είχαν επισκεφτεί και η Υπουργία και σε σένα, που είχαμε την επικοινωνία. Λέει, αν αυτό γινόταν, γιατί παλιά γινόταν αυτό, και επί των ημερών συνεχίζει με αυτό το τροπάριο, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για έργο βιολογικού, θα τεναζόταν όλο στον αέρα. Εκεί απάνω τους είπαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αυτά που λέτε, το έργο θα κατασκευαστεί, η μονάδα στην ΚΟ είναι κάτω από το ξενοδοχείο και εμείς είμαστε σε μια μεγάλη απόσταση και δεν πρόκειται να υπάρχει καμία διώχνηση. Πέρασαμε αρκετά δύσκολα, δεν τα βγάλαμε και στα έξω. Υπήρχαν σκοπιμότητες και ένα φρενάρι το έργο. Τελικά όλα αυτά τα παρακάμψαμε και το είπα και στην αρχή, βοήθησες πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, στην υλοποίηση αυτών των έργων, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρουμε τι γίνεται, ότι ανεξάρτητα αιτήματα που έχουμε, όταν δεν υπάρχουν όριμες μελέτες, είναι σαν να παρεμβιάζουμε ανοιχτές πόρτες. Η χρηματοδότηση δεν θα γίνει ποτέ. Και είναι και εύλογο ότι ζητάς λεφτά, έχει κύριε μελέτη, όριμη. Στο κουβού την πόρτα είναι έτσι. Εκεί απαρασταθήκαμε τη χέρι, με την μεγάλη προσφορά, την ανεκτήμητη από εδώ της υπηρεσίας και εδώ και στο Θεό πήγαμε καλά. Υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα. Εκεί, κύριε Υπουργέ, θα συμβάλλετε ξανά, όπως το κάνετε πάντα. Και μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει πολλές συσκέψεις με τον κύριο Αθανασίου εδώ και στο γραφείο του και εδώ και το ενδιαφέρον ήταν τέτοιο που μας έδινε το κουράγιο και τη δύναμη για να συνεχίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από το να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να έχετε το λόγο να τοποθετηθείτε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους εκπροσώπους του τύπου που είναι εδώ, αλλά κυρίως θέλω να σας δίνετε η πρώτη φορά ευκαιρία δημόσια να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνετε για την προβολή του τόπου μας και την κριτική την οποία ασκείτε, γιατί πολλές φορές είναι αυστηρή αλλά υποκοδημητική και έτσι πρέπει να κάνετε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε και εμείς να παίρνουμε τα μηνύματα αλλά και να βοηθούμε περισσότερο το έργο. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά πρέπει να ξέρετε, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι όλοι εδώ είμαστε οφειλέτες του τόπου μας. Εδώ γεννηθήκαμε και αυτή είναι η αποστολή μας. Προσωπικά, εμένα με πλήγωνε το γεγονός ότι μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια, αναπτυξιακά έργα για τον τόπο μας και δεν είχαν γίνει. Και σε αυτό φταίνε όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, αν προχώρησαν ή οτιδήποτε. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία ξεκίνησαν είναι με την πρωτοβουλία εδώ των παραγόντων, αλλά κυρίως η υλοποίηση γίνεται γιατί έτσι η κυβέρνηση και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποφασίσει να αναπτυχθεί η περιφέρεια
εν σχέση με το κέντρο που αναπτυσσόταν μέχρι τώρα, αλλά κυρίως για τη Λέσβο λόγω του γεγονότος που είχαμε τα προβλήματα με το μεταναστευτικό και με τις αρνητικές συνέπειες οι οποίες είχε όσον αφορά την δυσφήμιση η οποία υπήρξε στο εξωτερικό από το μεταναστευτικό. Έτσι λοιπόν όλα τα έργα τα οποία έγιναν εδώ, τα γνωρίζουν τα γνωστά, η μεγάλη αρτηρία Καλονιής Ιχρίου, το λιμάνι του Ιχρίου, η αρτηρία που γίνεται τώρα από την Καλονή στην Πέτρα, το φράγμα Τσικινιά, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται στην Ελλάδα, έχουν τα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό, είναι μέσα στα 10 μεγαλύτερα έργα που γίνονται τώρα, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της ίδρυψης αλλά και της άρδευσης, αλλά δεν είναι του παρόντος τώρα. Όταν ήρθα εδώ στη ΔΕΑΛ για πρώτη φορά, αυτό που με εντυπωσίασε είναι η μεθοδικότητα την οποία δούλευε η τεχνική υπηρεσία, η αποφασιστικότητα του Προέδρου, του κυρίου Φλόρου, αλλά και η συνεργασία που είχα με τον κύριο Φιντενή και την κυρία Μπόκου, ήξερα ότι ό,τι είναι θεμελιωμένο μπορούμε να το πετύχουμε. Υπήρχαν, είπα να βιαστείτε τις όριμες, να γίνουν όριμες οι μελέτες και από εδώ και πέρα θα πάμε όλο καλά όπως θα πετύχαμε. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές σε διάφορα υπουργεία από τα έργα μπορεί να κολλούσαν, είτε γιατί ήταν υπερβολικά τα χρήματα, που για τη Λέσβο ήταν πάντα αδικημένη και δεν ήταν υπερβολικά, είτε γιατί θέλανε αναβολές. Αυτό όμως το αποτρέψαμε, γιατί πάντοτε έλεγα στους υπουργούς, καλά, αν έχετε κάποιο πρόβλημα θα το πω στον Πρωθυπουργό να γίνει. Και πράγματι, σε τρία πολύ μεγάλα έργα, με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, λύθηκαν, δοθήκαν λύσεις και έτσι προχωρήσαμε. Το έργο λοιπόν αυτό, όπως είπαν, είναι ένα έργο πνοής, είναι αναπτυξιακό και περιβαλλοντολογικό. Από το 1995, όπως είπε ο κύριος Φλόρος, ήταν στα χαρτιά, αλλά δεν προχώρησε πολύ. Ήταν ένα έργο πνοής. Και ενώ ο προϋπολογισμός του ήταν, κύριε Μπόκο, 8,5 με 9 εκατομμύρια, καταφέραμε να πάει κοντά στα 12 εκατομμύρια, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθούν και άλλες ανάγκες. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται για τη Λέσβο, γιατί ό,τι και να κάνουμε είναι λίγα. Αν δει κανείς ένα χρονικό βάθος μιας τρικονταετίας, συγκριτικά με άλλα νησιά και άλλες περιφέρειες, πόσο χαμηλά είμαστε και πόσο προχώρησαν τα έργα τώρα. Δεν είναι κακό να πω ότι και στην προηγούμενη κυβέρνηση, εννοώ την κυβέρνηση πρώτης Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ξεκίνησαν πολλά έργα, μεγάλα, αλλά σήμερα όμως συνεχίζονται και γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Και να πω ένα τελευταίο, το οποίο έχω υποχρέωση να το πω. Αν δείτε την απόφαση που έβγαλε ο Υπουργός, αφορά έργα περιβαλλοντολογικά και το θέμα του, όπως είναι τα θέματα τώρα της Νότιας Πόλεως, που σας είπα είναι μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, έχει έργα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς εκτός το μεγαλύτερο ποσό που πήραμε υπερκαλύπτοντας, μου είπε ο κύριος Κρέκας και σας το λέω τώρα, ότι από καμιά 35 έργα που έγιναν, τρία έργα δεν θέλαν καμία διόρθωση, ούτε κόμμα. Ένα από αυτά, κύριε Φλόρο, ήταν εδώ. Άρα συγχαρητήρια στον κύριο Φιντανή, στην κυρία Μπόκο, αλλά και στην τεχνική υπηρεσία, σε όλους τους υπαλλήλους, διότι όλα τα καθυστερήσαμε λίγο να βγουν τα χρήματα, γιατί πολλά έργα θέλαν διορθώσεις. Δεν θα αναφερθώ, γιατί είχε πρόβλημα ο υπουργός και στην πατρίδα του ακόμα. Και έτσι λοιπόν μπορέσαμε και έχουμε ένα έργο το οποίο είναι έργο πνοής για τον τόπο. Και συνεχίζουμε. Όπως είπα και άλλη φορά, η Λέσβος αλλάζει. Και γεροί να είμαστε όλοι σας με τη βοήθεια και εσάς για να γίνουν και άλλα τέτοια έργα περιβαλλοντολογικά. Περιττώ να πω ότι εγώ αλλά και νομίζω όλοι οι πολιτικοί ανεξαρτήτως παρατάξεων είναι αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για τον τόπο μας όλοι. Και θα ήθελα να πω καλή αρχή. Ξεχάσατε να πείτε μόνο ότι το έργο αρχίζει, είναι άμεση. Είναι η δημοπράτηση είναι άμεση. Υπάρχει μια διαδικασία που μπορούμε να γίνεται η δημοπράτηση άμεση. Το βιαζόμαστε αυτό το έργο, ούτως ώστε να μην περάσουν πολλά καλοκαίρια και να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η ανθυγιεινή κατάσταση που υπάρχει.
Από εδώ και πέρα εξαρτάται από εσάς να επισπεύσετε τις διαδικασίες και το νομοθετικό πλαίσιο σας το δώσαμε, τους οικονομικούς πόρους σας το δώσαμε, την ικανότητα και την βούληση την έχετε και συνεπώς είμαι αισιόδοξος ότι προχωράτε και θα προχωρήσουμε και για άλλα έργα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους προέδρους όλων των χωριών οι οποίοι είχαν μια αλληλεγγύη σε αυτά. Ήθελα να σας πω ότι ήταν πράγματι ένα χρόνιο αίτημα ολών των κατοίκων του νοτίου του τμήματος. Προσωπικά ήμουν πολύ απογοητευμένος, διότι όταν βλέπεις κάτι και έχουν κυλήσει γύρω στα 30 χρόνια και δεν έγινε κάτι, λογικό είναι να μην περιμένεις τέτοια αλλαγή. Κάπου αλλάξαν τα πράγματα γύρω στο 18, όταν μετά που διάβασα μια απόφαση με το Συμβούλιο Επικρατείας ότι ξεκινάει κάτι να γίνεται, να δούμε φως. Και πράγματι ήρθαν τα πράγματα έτσι, τόσο γρήγορα, σε μικρό χρονικό διάστημα. Από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΔΕΙΑΛΕ και τον κύριο Αθανασίου για την προσπάθεια αυτή. Πράγματι, όλος ο κόσμος θα εξυπηρετηθεί. Τα νοικοκυριά θα είναι πιο. Θα χαρούν άμα ακούσουν στη δημοσιότητα ότι ξεκινάει και άμεσα αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ από μένα. Τα δίκτυα έρχονται να κουμπώσουν πάνω στο βιολογικό της Νότιας Πόλης. Σε ποια φάση είναι αυτή τη στιγμή ο βιολογικός? Ο βιολογικός της Νότιας Πόλης, σας είπα και προηγουμένως, δημοπρατήθηκε το 2020. Με το πρόγραμμα Τρίτη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε από το ελεκτικό συνέδριο η νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συνεπώς, μέσα στο επόμενο μήνα θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο.